Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα του Παναθηναϊκού, από τον Λάμπρο Καρακάνη φυσικά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ελλάδα Sports 94,3. Λάμπρο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σας, Άκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, φίλε. Με τη ζέστη την παλεύεις? Όχι πολύ, είναι η αλήθεια. Όχι πολύ. Λοιπόν, μέσα ταλαιπωρείς. Άκου πώς θα ξεκινήσω σήμερα. Μου στέλνει ο Άλκης, ο φίλος, λέει: Λάμπρο Καρακάνη, αν δεν δώσεις τρεις μεταγραφάρες, μη βγεις σήμερα. Δεν τις κάνω εγώ, παιδιά. Αν τις έκανα εγώ, θα είχαμε κλείσει ρόστερ και θα ψάχναμε τώρα έναν εξτρέμ μόνο. Αν τις έκανα εγώ, αλλά δεν τις κάνω εγώ. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αν είχα τα λεφτά, okay, ξέρεις. Αν είχα τα γένια και τα φταίνια που λένε. Έτσι, έτσι. Από πού θες να ξεκινήσουμε, λοιπόν? Λοιπόν, κοίταξε, να πάμε λίγο στην κλήρωση. Υπό την έννοια ότι πλέον είναι ξεκάθαρος ο ευρωπαϊκός οδικός χάρτης του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή τον Αύγουστο, μέχρι τα μέσα Αύγουστο. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη την ερχόμενη Πέμπτη με την Πότε, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου. Η ρεβάνς είναι την 1η Αυγούστου στη Φιλιππούπολη. Αν περάσει, θα συναντήσει στον τρίτο προκριματικό τον Άγιαξ ή τη Βοηβοντίνα. Τον Άγιαξ πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα τον Άγιαξ. Αν δεν περάσει, κατεβαίνει, υποβιβάζεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου θα βρει τη Ζρίνσκι Μόσταρ ή την Μπράβο από τη Σλοβενία. Τη Ζρίνσκι Μόσταρ από τη Βοσνία Ζεγόβινη ή την Μπράβο από τη Σλοβενία. Κοίταξε να δεις. Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να πέσει με τον Άγιαξ ουσιαστικά ήταν ένα 10-12% βάση αντιπάλων. Παναθηναϊκός, επειδή όταν όλα είναι στραβά έρχεται και κάτι που σου δημιουργεί έξτρα δυσκολίες, είναι νόμος της ζωής αυτό, πιστεύω, και καθορίζεται από τις επιλογές μας αλλά και από την τύχη μας, όπως συμβαίνει στον καθέναν ατομικά και στις ομάδες. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει ένα δύσβατο μονοπάτι μπροστά του. Ακόμα και αν περάσει την Πότε, που δεν είναι εύκολος αντίπαλος, ο Άγιαξ προβάλλει ως ένα υψηλό εμπόδιο. Και έρχεται αυτό ως συνέχεια της περσινής πορείας, δηλαδή Νίπρο και μετά Μαρσέη, και της προπέρσινης στο conference, θα πω εγώ, που του έτυχε πάλι μία εκ των δυσκολότερων ομάδων της κλήρωσης, στη Σλάβια Πράγα. Όντως την τελευταία τριετία δεν του κάθεται καλά η κλήρωση. Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να το χρεώσει μόνο στην ατυχία. Εγώ δεν το χρεώνω μόνο στην ατυχία. Η πιο μελανή στιγμή στην σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού επί Γιάννη Αλαφούζου, τα 12 τελευταία χρόνια, είναι αυτό που έγινε το 18, το οικονομικό κράχ του 18, που έφερε και την ευρωπαϊκή τιμωρία. Εκεί λοιπόν που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ερχόταν σε έναν διαφορετικό εναρμονισμό καταστάσεων και ισορροπιών σύμφωνα με αυτό που θέλει η UEFA, δηλαδή που ήθελε και πετυχαίνει, να ανοίξει τον δρόμο σε όλες τις ομάδες, ακόμα και στις ομάδες της άγονης ποδοσφαιρικά γραμμής της Ευρώπης, να έχουν κάποιες πιθανότητες συμμετοχής σε ομίλους, ο Παναθηναϊκός κρατούσε ομπρέλα. Ήταν στον κόσμο του τότε. Ήταν ευρωπαϊκά τιμωρημένος, αποκλεισμένος, με ευθύνη της διοίκησής του σαφέστατα. Και πλέον ξέραμε ότι η επιστροφή στην Ευρώπη θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως πριν κάποια χρόνια. Δες τις ομάδες που βρίσκονται στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εκεί που θα βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ εφόσον περάσει την Μπάνια Λούκα. Είναι ομάδες οι οποίες είναι χαμηλή δυναμικής, που άλλες χρονιές δεν θα παίζαν τρίτο προκριματικό, σε καμία των περιπτώσεων. Και όμως ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, στον τρίτο προκριματικό του Europa, δηλαδή της υποδεύτερης διοργάνωσης, να έχει αντίπαλο τον Άγιαξ. Αυτό κάτι σημαίνει, είναι ένα καμπανάκι. Δεν είναι μόνο ατυχία στην κλήρωση, είναι και ένα συνδυασμός πραγμάτων που έφεραν την κατάσταση εδώ, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό να μπορεί να πέσει με την Πράγκα, ή να μπορεί να πέσει για παράδειγμα με τον Άγιαξ, ή να μπορεί να πέσει με την Ραπίδ Γιέννης, ή να μπορεί να πέσει με τη Μόντε και τη Σίλκε, ή τη Σίλκε πρώτη θα πω εγώ, που είναι επίσης καλές ομάδες ανερχόμενες αυτή. Μα το λέγαμε σε διακόπτω Λάμπρο τότε, στις εκπομπές μας και εσείς στο ραδιόφωνο που ήσουν, ότι ο Παναθηναϊκός θα το βρει μπροστά του όλο αυτό εκεί, το τράβημα της μπρίζας που λέγαμε, όλα αυτά. Υποθήκευσε το μέλλον του. Ακριβώς αυτό λέγαμε τότε και να το που ήρθε. Ναι, υποθήκευσε το μέλλον του και μάλιστα εγώ θα το προχωρήσω κι άλλο. Τότε είναι διοικητικό το σφάλμα ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην Ευρώπη, είχε μία αθελέστατη διαχείριση το 2020
2022 με τη Σλάβια, αθελέστατη. Όταν ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια, σε έναν δύσκολο και πάλι δρόμο στην Ευρώπη πέρυσι, χρειαζόταν ένα βαθμό σε 4 παιχνίδια ώστε να μπει στο conference και να βελτιώσει τη θέση. Δεν τα κατάφερε ούτε εκεί. Αυτόματα λοιπόν, όταν έχεις κάνει τόσα λάθη μαζεμένα τα τελευταία 6-7 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα τα βρεις μπροστά σου. Θα βρεις και τώρα. Μάλιστα. Σκέψου ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει φέτος στον τρίτο προκριματικό γύρο με τον Άγιαξ και ο Ολυμπιακός που πήρε το conference league πέρσι. Κάποια στιγμή για να φτάσει, ας πούμε, με την Άστον Βίλα, είχε περάσει νωρίτερα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Φερεντσβάρος. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, νομίζω. Είναι διάκριτη η διαφορά. Θα μου πεις, εκείνες ήταν knockout stages και έτσι κάθερη κλήρωση. Ο Παναθηναϊκός για να φτάσει σε εκείνο το σημείο πρέπει να περάσει μεγαθύρια, αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Είναι κατανοητό αυτό που λες. Για να τα προλάβουμε όλα, θες να πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε και την υπόθεση Βαγιανίδη. Έτσι. Ναι, στα μεταγραφικά υπάρχει η υπόθεση Βαγιανίδη, η οποία θα κλείσει τις επόμενες ώρες, έχω την αίσθηση. Έτσι αλλιώς κρατάω μια ισορροπία. Νομίζω και εγώ οι περισσότερες πιθανότητες είναι ένα απολυθείο ο Βαγιανίδης. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πρόταση, φαίνεται από την Botafogo, η οποία ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι πλησιάζει τα 6,5. Ένα ποσό σημαντικό, περίπου στα 4,2 θα είναι δικό του, ένα υπόλοιπο στα 2,2 θα πάει στην Ίντερ. Και ο Γιώργος Βαγιανίδης θα συνεχίσει, αν συμβεί αυτό, αν ολοκληρωθεί στη Βραζιλία, με νομίζω το βλέμμα σε μία από τις υπόλοιπες ομάδες που έχει ο ιδιοκτήτης της Botafogo, στην Crystal Palace. Λιόν ενδεχομένως σε μελλοντικό χρόνο, ή στη Μόλεμπεκ στο Βέλγιο δεν νομίζω, αλλά σε μελλοντικό χρόνο. Ο Παναθηναϊκός για εμένα εδώ βρίσκεται ξανά προαπρόπτου με ένα συμβόλαιο που τελειώνει. Δυστυχώς τον Παναθηναϊκό νομίζω έχει χάσει το νόημα όταν έρχεται να παίξει να υπογράφει συμβόλαιο. Δεν έχει νόημα, δηλαδή Πριγιόλι. Ξέρει. Ακόμα και οι Ιωαννίδης δεν έχει νόημα να υπογράφουν οι παίκτες στο Παναθηναϊκό συμβόλαιο. Ας έρχονται όποτε θέλουν και να σύμβουν όποτε θέλουν. Γιατί αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στην προκειμένη περίπτωση είναι με την πλάτη στον τοίχο με τον Βαγιανίδη, διότι του δίνει προσφορά που του κάνει είναι χαμηλή. Έτσι κι αλλιώς ο Βαγιανίδης έχει ένα πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Τα χρήματα που παίρνει, που θα πάρει στην Botafogo, αν πάει, είναι πολλαπλάσια. Επομένως, ένα χρόνο πριν το συμβόλαιο, πριν τη λήξη του συμβολέου του, εφόσον το παίκτη θέλει να φύγει, βέβαια, γιατί και αυτή είναι μια παράμετρο που πρέπει να δούμε τις επόμενες ώρες. Δεν είναι σαφές αυτό. Σίγουρα η επιθυμία του φαίνεται να είναι να πάρει μεταγραφή, αλλά μέχρι που να γίνει, ας κρατάμε μια πισίνη, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, για μια ακόμα φορά, αναγκάζεται ένα καλό περιουσιακό του στοιχείο να το πουλήσει για να μην το χάσει τζάμπα. Και ένας παίκτης που ήθελε πολύ ο προπονητής, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως αναγκάστηκε να χάσει έναν παίκτη, γιατί τον έχασε το παίκτη, 6 μήνες, 7 μήνες πριν τη λήξη του συμβολέου του Πρινιόλι, όπως τώρα θα καθίσει με την πλάτη στον τοίχο και πάλι να ανανεώσει, να επεκτείνει το συμβόλαιο του Στέριν που έχει συμβόλαιο μέχρι το 26. Όπως ακούγεται σε καθημερινή βάση πλέον ότι θα απολυθεί ο Ιωάννης που έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Και γενικά είναι πάρα πολύ σχετικό πλέον τι συμβόλαιο έχει ένας παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Σε λίγους μήνες θα τα ζήσουμε αυτά με τον Αράο, φαντάζομαι, που μπαίνει σε χρονιά λήξη συμβολέου και η ζωή θα συνεχίσει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Χρειάζεται μια αντιμετώπιση ξεκάθαρα από τον Παναθηναϊκό, έτσι ώστε να γίνει και ο ίδιος λίγο πιο αυστηρός σε ορισμένα πράγματα, να γίνει και λίγο πιο, όχι γενναιόδωρος θα πω σε ορισμένους παίκτες, λίγο πιο ισορροπιστής, διότι όπως καταλαβαίνεις... Και στην ώρα τους, και στην ώρα τους θα πρέπει να τα κάνουν αυτά, ναι. Δηλαδή έχουν αργήσει πάρα πολύ, αυτό που πήγες να πεις τώρα είναι πολύ σωστό. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να... γίνει και λίγο, να υπάρχει μια ισορροπία, διότι το να προτείνεις ένα συμβόλαιο 250.000 max στο Βαγιανίδη τη στιγμή που ο Μπάλτοκ παίρνει 750 με 8, καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί μια ανισορροπία. Κοίτα, στην περίπτωση του Τσέριν έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα. Ακόμα και στην περίπτωση του Ιωαννίδη, θα πει κάποιος. Έχει 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο παίκτης που το υπέγραψε πέρυσι. Έτσι. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός αργοπορεί. Με αυτή τη λογική να μην κάνει κανένα συμβόλαιο. Να είναι ένα κέντρο διερχομένων παίκτων. Όπου ο καθένας θα έρχεται, όποτε γουστάρει θα παίζει, όποτε γουστάρει θα παίζει και μετά θα φεύγει. Ή θα απολύεται. Δεν είναι έτσι όμως, δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Πρέπει να υπάρχουν παραδείγματα που δεν θέλω να αναφέρω σε άλλες ομάδες. Ποδοσφαιριστές ήταν σε χρονιά λήξη συμβολέου, έδωσαν τα πάντα, έφυγαν στο τέλος της χρονιάς, αλλά έγινε το πράγμα πάρα πολύ πιο νόστιμο. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος λοιπόν αυτό να το αντιμετωπίσει. Τώρα, για Ζώτα Σίλβα, που
εξ αρχής έχω πει ότι είναι μια απίθανη, δύσκολη ως απίθανη περίπτωση, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Θα είναι τεράστια έκπληξη και ευχάριστη έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός κάνει κάτι με τον Σίλβα. Από την άλλη όμως του Φακούντο Πελίστρη η υπόθεση είναι μια υπόθεση που πραγματικά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει πολύ. Αυτό φαίνεται και από τα δημοσιεύματα από τον νησί που χθες μιλούσαν για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τη Manchester United και τον παίκτη. Εγώ νομίζω ότι αν έρθει αυτός ο παίκτης εδώ, 22 ετών, Ουρουγουανός, με πολύ καλό Copa America, θα είναι μια αναβάθμιση για το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πιστεί να έρθει, να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τη United, να έρθει δανεικός, διότι άλλο δρόμο δεν βλέπω. Είναι μια υπόθεση που και αυτή θα ξέρουμε τις επόμενες ημέρες πώς θα συνεχιστεί, πώς θα τελειώσει. Είναι δύσκολη υπόθεση, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι κάτι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και πέραν των ονομάτων που έχουν βγει και δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να μπούμε σε μια διαδικασία ίνγκασον, δηλαδή να έρθει κάποιος παίκτης που δεν έχει ακουστεί πραγματικά το όνομά του και ο Παναθηναϊκός να εχνιδιάσει μια φορά ακόμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε για τον μπάσκετ, να πάμε λίγο γρήγορα κάποια μηνύματα εδώ από φίλους. Λέει ο φίλος ο Κώστας, Λάμπρο, μα τι λες ρε Λάμπρο, θα του έδινε λέει, πάνω από, για το Βαγιανίδη, πάνω από 400.000, θα έφευγε ούτως ή άλλως με ένα εκατομμύριο, έτσι κι αλλιώς. Ναι, η πρόταση που έχει από την Ποταφόγκο δεν είναι στο 1 εκατομμύριο, έχω την αίσθηση. Είναι λιγότερα τα χρήματα. Αλλά οκ, okay, πράγματι έχει δίκιο ο φίλος μας ότι όπως και να έχει, η πρόταση θα ήταν πολύ, πολύ, καλύτερη, ναι. Πολύ καλύτερη από την Βραζιλία. Ο Νίκος λέει και πολύ καλά τα λες, δυστυχώς, Λάμπρο. Ο Γιώργος, ο Σταυρακάκης από την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει Λάμπρο, θεωρείς τη μέχρι τώρα δουλειά του Παπαδημητρίου επιτυχημένη? Επίσης, τμήμα σκάουντινγκ η ομάδα έχει ή λειτουργούμε ακόμα με μεθόδους 1960? Είναι το παιδί που βρήκες έξω από την. Ναι, ναι, το θυμάμαι πλέον. Κοίταξε να δεις, το τμήμα σκάουντινγκ του Παναθηναϊκού δεν μας έχει αποδείξει ότι δουλεύει καλά. Οπότε, ό,τι και να πω εγώ, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις η δουλειά φαίνεται. Το ερώτημα ήταν το πρώτο. Αν είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά του Παπαδημητρίου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που ο κύριος Παπαδημητρίου ήρθε στον Παναθηναϊκό πέρυσι και μετά από 6 μήνες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφυγε, στην πρώτη του, στους 6 μήνες πρώτου συνύπαρξής τους, όχι. Όχι. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Ξέρω ότι προσπαθεί, αλλά του αποτελέσματος πρέπει να τον κρίνω και θα πω ότι θα μπορούσε να έχει πάει σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα. Βέβαια, έχει και ο εκάστοτε προπονητής, ας πούμε, το λόγο. Ας πούμε, στην περίπτωση του Ίγκασον, ο κύριος Παπαδημητρίου ήταν συνεπέστατος. Βέβαια, εκεί νομίζω ότι υπήρχε η πρωτοβουλία από τη διοίκηση, πήγαινε φέρτον και κλείστον, ας πούμε, και γι' αυτό έκλεισε ο Ίγκασον. Δηλαδή, ήταν το πράγμα, δεν πήγε τόσο στη δική του διαπραγμάτευση. Αλλά αν κρίνουμε συνολικά τις μεταγραφές που έχουν έρθει επί των ημερών του κυρίου Παπαδημητρίου, νομίζω το πρόσημο είναι αρνητικό. Και ο Σπύρος πάλι για τον Παπαδημητρίου λέει, οπότε απάντησες. Δεν φταίει ένας, παιδιά. Φταίει ακριβώς. Συνολικά η λειτουργία. Μην τα ρίχνουμε όλα στον τεχνικό διευθυντή. Μπορούμε να πούμε αν κάνει καλή δουλειά ή όχι. Κακή δουλειά ή όχι. Φταίει όμως το πώς δουλεύει ο οργανισμός. Εκεί είναι το δικό μου ζήτημα. Για παράδειγμα, στεναχωριέμαι πάρα πολύ που συζητάμε για πώληση Βαγιανίδη αυτή τη στιγμή. Ναι, και δεν τον διώχνει ο Παπαδημητρίου που λέει εδώ ο φίλος. Όχι, δεν τον διώχνει ο Παπαδημητρίου. Δεν πρέπει ο παίκτης αυτός, δεν θα έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να μείνει. Να είναι καλά δεμένος. Καλά δεμένος, έτσι, και να αποτελέσει ένα παίκτη με προσδοκόμενο στον Παναθηναϊκό, ειδικά από τη στιγμή που είναι και ο καλύτερος παίκτης σύμφωνα με τη γνώμη του ίδιου του προπονητή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Θα ερωτηθεί στην προσεχή συνέντευξη τύπου, θα είναι η δεύτερη φορά που θα έχουμε να μιλήσουμε, τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Αλόνσο την προσεχή Τετάρτη, και δεσμεύομαι ότι και θα ρωτήσω, αν δεν προλάβει κάποιος άλλος συνάδελφος, θα ερωτηθεί και για την υπόθεση Βαγιανίδη. Είναι δεδομένο. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, λέει παιδιά. Η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί, γι' αυτό φταίει ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής. Ο κόσμος έχει στηρίξει και έχει αηδιάσει, έχει ξενερώσει. Τον έχασε τον κόσμο ο κύριος Αλαφούζος. Πάντως είναι δύσκολη κλήρωση και έπρεπε να είχαμε φέρει παίκτες. Τα υπόλοιπα. Και λέει ότι ο κύριος Αλαφούζος νομίζει ότι δεν θέλει την ομάδα πρώτη και στην επόμενη κλήρωση. Τα υπόλοιπα που γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης τα έχεις απαντήσει μάλλον. Δεν ξέρω αν, επειδή έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα, αν έχεις. Στα 2-3 λεπτά το μοναδικό να τονίσω, γιατί είναι κομμάτι του ρεπορτάζ σήμερα, η σκληρή ανακοίνωση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά την εκλογή του Μάκη Γκαγκάτση ως νέου Προέδρου της ΕΠΟ. Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε στη διαδικασία. Ήταν παρόν εννοώ, δεν ψήφισε, μη στηρίζοντας τις αποφάσεις και τις επόμενης διοίκησης, και η σκληρή ανακοίνωση που έβγαλε και για τον κύριο Γκαγκάτση προσωπικά, λέγοντας ότι προέρχεται από τον οπαδικό χώρο του ΠΑΟΚ, ήταν εκτελεστικός διευθυντής μιας ομάδας, και αναφέροντας ουσιαστικά, χωρίς να τον κατονομάσει, τον Ολυμπιακό,
ως τον απόλυτο υπεύθυνο για την καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ανακοίνωση πάρα πολύ σκληρή εναντίον του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με τις ανακοινώσεις. Ωστόσο, οφείλω να το αναφέρω γιατί είναι μια επίσημη τοποθέτηση της ομάδας μετά την, και την τελευταία εξέλιξη με την εκλογή, την αναμενόμενη εκλογή πάντως του κυρίου Γκαγκάτ στην ΕΠ. Φαντάζομαι για αριστερό μπακ δεν έχεις νεότερο. Όχι, και, όχι. Και να κλείσουμε μόνο μέχρι πότε βλέπεις να ξεκαθαρίζει του Βαγιανίδη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μέχρι ίσως και πριν το μάτι με την Μπότεφ να ξέρουμε. Ωραία. Περισσότερα θα πούμε αύριο, Λάμπρο, γιατί έχουμε και το φιλικό το μπάσκετ της εθνικής μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι παρέα, βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια σε ακούμε εδώ στον Ελλάδα Σπορτ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Εγώ, Σάκη, να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια στον Λάμπρο Καραγκάνη, λοιπόν, ο οποίος ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ελλάδα Σπορτ 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.